που παίρνει χρόνο συμμετοχής. Γκούντουριτς, που κι αυτός έχει βασικό ρόλο. Προς το καλάθι. Μια... Τραυματισμός του Αθηναίου, δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι, και νομίζω ότι είναι γόνατο. Νομίζω ότι είναι γόνατο, δεν ξέρω κάποιος μας έχει μαθιάσει. Σπαδάζει από τους πόνους. Θα το δούμε σε επανάληψη. Σπύρο, σε παρακαλώ, εδώ, αφού τελειώσουμε το κοντινό στον Αθηναίο, ο οποίος έχει πάθει ζημιά. Δηλαδή, κάποιος να μας. Προσέξτε εδώ, για να δούμε εδώ. Ο Αθηναίο βγαίνει εδώ, είναι η προηγούμενη φάση. Κυνηγάει το Γκούντουριτς και εδώ γυρίζει το γόνατό του. Γυρίζει το γόνατό του. Όχι, Θεέ μου. Για να δούμε και πάλι. Δεν ξέρω αν υπάρχει από κάποια άλλη κάμερα, Σπύρο, από κάποια άλλη γωνία. Αποχωρεί. Καταχειροκροτούμενος με τον Αθηναίο, αλλά νομίζω ότι έχει πάθει ζημιά. Όχι. Όχι. Λοιπόν. Όχι έτσι. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο για το οποίο όλες οι ομάδες έχουν απώλειες. Εδώ ο Αθηναίου, ο οποίος. Κοιτάξτε, βλέπετε, την δεν χρειάζεται εμείς την αποβολή. Καταλαβαίνετε ότι έχει πάθει μια μεγάλη ζημιά. Βασιλόπουλος και Μπουρούσης θα τον μεταφέρουν εκτός γηπέδου. Θα πάει απευθείας στο ιατρείο. Πρέπει ο Γιάννης Αθηναίου να έχει πάθει ζημιά. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Για κάθε αθλητή, για κάθε μπασκετμπολίστα είναι στενόχωρο. Πόσο μάλλον για ανθρώπους που ξέρεις. Ήδη χθες, προχθές, ο Μοερμάν έπαθε ζημιά. Για να δούμε και από την κεντρική κάμερα. Και δεν βρήκε πουθενά. Δεν βρήκε. Δεν βρήκε. Γύρισε το γόνατό του στην κίνηση. Για να το δούμε και από εδώ, Δημήτρη. Βγαίνει ο Μιλουτίνοφ. Από εδώ και μετά. Όχι, όχι. Δεν βρήκε πουθενά. Και είναι το άλλο πόδι από το, ναι, όχι, από το πόδι στήριξης. Ακριβώς. Είναι δεν το αντίθετο πόδι από το πόδι στήριξης. Κρίμα. Μακάρι να.